Καλημέρες, όμορφες καλημέρες, δεύτερη μέρα τον βίντεο το χριστουγεννιάτικο, vlog Xmas Day 2 όπως λέει και στον τίτλο. Και ξεκινάμε την ημέρα μας. Εντάξει, θα σας δείξω τώρα με τσίπλα στο μάτι που σηκώθηκα να πληθώ και αυτά και αυτά. Σηκώθηκα, πήγα να πληθώ. Πήγα τις κούκλες βόλτα, πήγα και τα σκουπιδάκια μου. Ήθελα να φτιάξω το καφεδάκι μου, ήθελα να φτιάξω φραπέρα μου. Τα ξέχασα ότι έχω τη φραπιέρα κρύψει και φτιάξα ζεστό πάλι να εδώ. Εν τω μεταξύ, βγήκα ξέρω μακριά μπλούζα γιατί λέω θα κάνει κρύο, είχε ήλιου, χαρά Θεού. Και μέσα στο σπίτι δεν με νοιάζει, βάλα κοντομάνικο. Θα μου πεις, εντάξει, μέσα στο σπίτι είναι ζεστά, δεν είναι εδώ. Και ξεκινάει η μέρα μας κάπως έτσι. Τα λοχές η μέρα μας. Λοιπόν, εγώ τι μου σας μιλάω τώρα. Θα κάτσω να μοντάρω το βιντεάκι ήδη που έχετε δει στο πρώτο της πρώτης ημέρας. Αλλά για να προλάβω να έχετε και αυτό το σημερινό που βλέπετε σήμερα Σάββατο, πρέπει και εγώ να το προγυρίσω. Α, να είμαστε ειλικρινείς. Όλα και όλα. Μεταξύ έχει και ήλιο, βλέπετε και βγαίνει η ηλιακτίδα. Χτυπάει. Λοιπόν, και το έχω φτιάξει και σήμερα η μέρα μας τι θα έχει, θα κάνουμε μαγειρική. Σας έχω πει ότι ο Παύλος νηστεύει, δεν θυμάμαι. Ας τρέψω για τσιγαρά, κοιτάξτε, θα σας πω, θα το καμπλήσουμε στο βίντεο, εντάξει. Λοιπόν, θα του φτιάξω Τετάρτη. Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώει λάδι, βραστές πατάτες με κρεμμυδάκι. Να του στείλω και μήνυμα να θυμηθώ τι ώρα είναι. Ναι. Να φέρει ντομάτες, θέλει να βάλει ντομάτα μέσα. Εγώ που νηστεύω μένα, αλλά δεν. Εντάξει, αν θα μου πει να φασκάρεις, ναι, τις μέρες Τετάρτη εννοώ και Παρασκευή. Θα φάω κάτι σε πατάτα τηγανητή που εγώ ρολάδι δεν νηστεύω. Μπορείς να το κάνει σε πιο αυστηρό. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Μισό λεπτό να στείλω ένα μήνυμα και επανέρχομαι. Του έστειλα μήνυμα, εντάξει. Λοιπόν. Να φέρει ντομάτες. Αφού είναι έξω, και εγώ πώς θα βγω από εδώ να πάω. Καλά. Μην μου υπερβάλλουμε και ότι αν θέλω να πάω σε Λίνια, δεν πάω και δεν περπατάω. Και είναι και κοντά. Εντάξει, δεν έχω βάψει ακόμα το μαλλί. Και σήμερα, μάλλον θα βάψουμε το μαλλί. Σήμερα, προλάβουμε. Αχ, έλα, άνοιξε καλό μου, μπράβο. Δεν έχω όψει μαλλί, κυρίζα, έχει γίνει. Και πρέπει να βαφτεί και πρέπει να φύγει και αυτή η διχρωμία, εντάξει. Δεν βαριόμουν και έκανα βιντεάκια στο TikTok στο καινούριο προφίλ. Έλα, παιδιά, να μαζευτούμε να πάμε 1000 άτομα να κάνουμε εκεί live. Θα αργήσει, το ξέρω, αργούν αυτά. Είναι μέχρι ο λογάριθμος να του βαρέσει, είναι. Έτσι και τη βαρέσει, ανεβάζει το θέμα στο YouTube, είσαι με TikTok, είσαι μα οπουδήποτε. Αυτά προς ώρας. Λοιπόν, είπαμε θα μαγειρέψουμε αυτές τις πατάτες, εγώ τηγανητές. Έχω και από χτες λίγες πατάτες φούρνου να τις φάω να φύγουν. Έχω και παντζαροσαλάτα με καλαμποκάκι. Καλά θα φάμε. Δηλαδή, με λίγο λόγια να εξηγούμεθα ότι την καθημερινότητα, τα καθημερινά vlog, τα χριστουγεννιάτικα, να το πούμε έτσι. Το λέμε και, δεν είμαστε και Αμερικανοί, το λέμε με Αμερικανιές. Θα είναι η καθημερινότητα. Αν το κάνουν καθημερινά και τα δείχνουν. Εγώ θα το κάνω τώρα αυτές τις γιορτές. Θα βαρθείτε. Αυτό να σκεφτώ. Θα βαρθείτε να με βλέπετε. Εγώ δεν βαριέμαι να με βλέπω. Εσείς θα βαρθείτε να με βλέπετε. Ή θα το συνηθίσετε και θα σας αρέσει και θα θέλετε. Αλλά εντάξει. Οι γιορτές είναι. Ας κάνουμε αυτή την εξαίρεση. Είναι κάτι το διαφορετικό. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας αφήνω για να κάτσω να μοντάρω και το βιντεάκι. Θα σας πάμε μετά στην κουζίνα με τα παρεούλα. Έχω το άλλο το, ναι. Πάρω το τρίποδο το. Να καθαρίσουμε πατατούλες έτσι λίγο γι' αυτό. Βασικά να σας δείξω το φαγητό. Δεν σας δείξω αυτές τις πατάτες. Μα βασικά όχι. Γενικά θα δούμε. Δεν έχω κάτι να κάνω. Σπίτι μαζεμένο, έτοιμο. Εσείς πρέπει να μου χαλάσω το πλυντήριο. Να δυστυχώς έχω άλλο κάτω στο πατρικό μου καινούριο. Και κάποια στιγμή να το φέρω. Και πάω στη μαμά μου και τα πλένω. Αυτά. Θα τα πούμε και σε λιγάκι. Δηλαδή, πιο πολύ θα πρέπει να μιλάμε και μια μαγειρική. Αυτό θα είναι. Δεν έχω κάτι. Εκτός αν πάμε κάπου έξω. Ας πούμε, η εκκλησία την Κυριακή ή κάτι. Αυτό ναι.
Αλλά τώρα πάνω, θα βαρεθεί να με βλέπετε μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, σα αφήνω να φτιάξω το βιντεάκι, να πιω λίγο καφέ, να κάνω το τσιγαράκι μου και τα λέμε την ώρα τη μαγειρική. Φιλάκια! Hello! Και όπως καταλάβατε, είμαι στην κουζίνα. Έχω βάλει το τρυποδό, το είχα ανοίξει εντελώς. Πες το. Και βάλω την ποδίτσα μου για να πλύνω κάτι ποτήρια που θέλω, που δεν μου πλύθηκαν καλά στο πλυντήριο πιάτων. Και σαν καλή νοικοκύρα, τι θα κάνει η Μαρία, θα πλύνει τα ποτηράκια και θα τα πούμε λιγάκι. Τι να πούμε δηλαδή, αλλά πρέπει να γεμίσει το βίντεο. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Που κανονικά έπρεπε να σας τη δείχνω. Αλλά εντάξει, μισό. Sorry, λίγο μάζεψα λίγο εκεί πέρα γιατί ήταν κάπως. Εντάξει. Να κάνουμε. Τώρα έχει συννεφιά. Άιντα. Ανάξερε και ο καιρός τι θέλει. Άμα ήξερε. Όλο πλένω, 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 πλένω. Τον άπλετο έχουμε. Εντάξει, να κάνουμε. Τα ποτήρια όμως πρέπει να γίνουν δυστυχώς στο χέρι. Και η φάση, ποια είναι τώρα, πόσο καιρό έχει τα μέτρη να πλένω. Θυμάστε κάτι παλιά βίντεο που έκανα, που πλέναμε, έπλαινα εδώ πέρα και μιλάγαμε, πριν αποκτήσω το πλυντήριο. Να κάνουμε. Και που λέτε, ναι. Αυτό το φυσικό το ωραίο, η καθημερινότητα. Έχω και κάτι πιρούνια και αυτά εδώ πλυμμένα. Να τα βάλω στη θέση τους. Να δω πότε. Μα αυτά τα κολονάκια τα ποτήρια πώς μου τις πάνε. Θέλουν λεπτομέρεια στο καθάρισμα. Εδώ πάγκος. Σκούπισμα με λεπτομέρειες και τα λοιπά και τα, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αφήστε τα. Έτσι, λίγο πιο εδώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Να βρέχουμε. Μην χαλάμε και σπαταλάμε νερό. Οικονομία! Πώς πρέπει να ανοίξω και το άλλο φως να μας φωτίσει. Για κάτσα πριν αυτό το ποτηράκι. Θα το ανοίξουμε και το άλλο φως. Έτσι που λέτε. Σήμερα το μενού έχει αυτό που σας είπα στην αρχή. Μια στιγμή. Να βάλω έξω και άλλο φως, λίγο να φωτιστούμε περισσότερο. Much better. Εντάξει εδώ, έτσι, εκεί. Λοιπόν, τι λέγαμε και κλαίγαμε. Όχι, δεν κλαίγαμε. Έτσι που λέγαμε. Πω, από και μετά σκεφτόμαστε. Και εντάξει, χθες έκανα πατάτες φούρνου. Και θα ξανακάνω και σήμερα. Και αρχίζω και τραβάω τις κοτσίδες μου. Αλλά όχι πατάτες φούρνου, θα κάνω βράστα στο καθάρισμα, παιδιά, βαριέμαι. Το βαριέμαι τρελά. Τι να κάνουμε όμως. Να δούμε τώρα τι. Πώς, κοίτα ρε φίλε. Πώς το καθαρίσουμε τη μέσα. Κάτσε, τη βρήκα τη λύση. Το καλό το παλικάρι λέει, ξέρει και άλλο μονοπάτι. Ξέρω κι εγώ. Άμα είναι κολονάτο και δεν φτάνει, βάζει ένα κουταλάκι. Και το κάνεις. Α, ωραία λύση. Δεν μην τα αφήσουμε και λεκιασμένα. Έχουμε επισκέψει αυτό το διάστημα. Έρχεται κόσμος. Να έχουμε καθαρά ποτηράκια. Να είναι όλα μαζεμένα. Τι να κάνουμε. Έτσι που λέτε. Έχω εδώ και τα κορίτσια κοιμούνται. Η Τζέννη κοιμάται εδώ. Η Μόκα την έχω μαζί μου στο γραφείο. Τις κούκλες. Να πάμε εδώ και τον Μπετόβεν και τη μανούλα μου εννοείται. Είδες, τι είναι αυτό που είπαμε, το βάζεις εδώ, πάει, είναι στο νερό οικονομία. Πρέπει να πάω να πάρω το άλλο το αυτό που είναι... Είναι ένα ειδικό που κάνεις εσύ, έτσι μα είναι μεγάλα τα ποτήρια και αυτά. Τι κάνει θόρυβο, μα να τριχιάζει. Α,
Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες, Μαρία. Και δύο και τρεις φορές θα περάσουν το ποτήρι, έτσι. Εσείς βάζετε ενόπλημα στο υγρό, το πολυπαντικό του πιάτων, εγώ βάζω. Βάζω για πολύ μας και τα λοιπά. Βάζω. Α, δεν έχω άλλο κολονάτο. Εντάξει, τι λύτωσα. Τα κάνω. Άστο να πάει, άστο. Άστο, πονάει, άστο. Και εντάξει, τώρα αυτό το κινητό, επειδή είναι παλιό και αυτά. Έχει καλύτερη εικόνα, δεν ξέρω γιατί, και από το Xiaomi που το έχω και το Samsung. Γι' αυτό τώρα που θα σας μιλάω, Samsung είναι το Α20. Τώρα να μου κάνει κάτι έτσι σαν... ξέρω και εγώ τι, ας την ευχή λέω στο Θεό. Ας κάσω εγώ, όχι. Κοίτα, έχει καλύτερη εικόνα και εντάξει, στραβάμε από εδώ τα βιντεάκια μας. Και τι έγινε. Έβαλα και για μοντάρισμα το βίντεο. Αυτό που έχετε δει εσείς ήδη. Μια στιγμή. Δώστε μου λίγο να κάνω χώρο και εκεί στο δίσκο για να βάλω και τα υπόλοιπα, γιατί στην βιβλιοθήκη δεν χωράμε. Ωραία. Έφτιαξα και το δισκάκι να βάλω και μερικά εκεί πέρα, γιατί δεν θα χωρέσουν. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, τώρα να δεις. Είχα μια κουβέντα, όχι χτες προχθές, με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Γενικά συζητάγαμε. Και επειδή, εντάξει, σίγουρα έχει πιο μεγάλη εμπειρία από εμένα, εντάξει, και εγώ ακόμα όπως και να έχει μαθαίνω, γιατί κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι, όσο και να μεγαλώνουμε μαθαίνουμε από κάτι. Πάλι φτάσαμε στο σημείο, άκου να δεις τώρα, για ανθρώπους που... και δεν το λέω σαν μπηχτή, δεν λέω τίποτα, μην υποθεί κάτι τέτοιο. Γενικά κουβέντα κάναμε. Όχι άνθρωπους που ξέρεις καιρό, λίγο. Τους γνωρίζεις, ας πούμε, τώρα. Κάνεις παρέα μαζί τους για ένα φεγγάρι, ούτε μήνα. Μήνα, πες, εγώ σου λέω. Δίμηνο. Και μετά ξαφνικά σου βγάζουν χολή. Θα μου πεις, αυτά δεν τα έχει ζήσει. Με το κουτάλι τα έχω φάει στη ζωή μου. Εννοείται. Το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι... Εντάξει, πόσο κακία πια να έχει ο κόσμος, πόσο χολή μπορεί να βγάλει οποιοδήποτε. Γενικά δεν σου λέω ότι μου έχει συμβεί κάτι εμένα. Το κάναμε γενικά σαν κουβέντα, σαν συζήτηση. Γενικά για τον κόσμο, γιατί τώρα, εντάξει, αν πεις τα συζητήσεις είναι αυτές που θα και κάνεις. Όχι, δεν είναι συζητήσεις, αλλά, εντάξει, από αυτά μαθαίνεις εμπειρίες από τους μεγαλύτερους, σου λένε πράγματα, σε συμβουλεύουν. Και έτσι την επόμενη φορά γίνεσαι πιο προσεκτικός. Το θέμα είναι ένα πράγμα και ότι, γιατί άτομα που έχουν πει, ας πούμε, έχουν βγάλει χολή, σου λένε, έλα μωρέ, και τι έγινε, δώσε το συγχώριο. Το συγχώριο να το δώσω. Την επικοινωνία δεν ξαναδώσω. Γιατί όταν ένα άτομο σε πληγώνει, και πείτε μου αν μιλάω σωστά ή κάνω λάθος, δεν μπορείς να ξαναδείς όπως το είχες δει και προηγουμένως. Λέγεις αυτό το... Δεν μπορείς. Δεν σου βγαίνει. Και λένε, έλα τώρα είσαι πικραμένος, πικραμένη. Όχι. Είναι το πείσμα, είναι η τσούνα που έχουμε φάει και από προηγούμενες φιλίες και προηγούμενες και αυτά και... και μα είναι το οτιδήποτε. Θέλω να σας πω, εσείς, συγχωρείτε, το έχουμε ξαναπεί και σε live. Συγχωρείτε και, εντάξει, το συγχωριό είναι σωστό, γιατί μετά πώς θα ανιστέψεις και πώς θα εξομολογηθείς, τότε σταμάτα να ανιστέψεις και μην πας να εξομολογηθείς αν δεν συγχωρέσεις κάποιον. Συγχώρα τον και ας μην το ξανά πεις το καλημέρα. Να είναι δικιά σου η ψυχή καθαρή. Αυτό. Μετά ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Ας βγάλουμε το μαχαιράκι εδώ και τις πατατούλες.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι λες? Δεν λέω. Κουβέντα να γίνεται. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Απλά σας λέω, είναι οι συζητήσεις που κάνουμε με κάποιους ανθρώπους με πιο μεγάλη εμπειρία από ό,τι έχουμε εμείς και μας δίνουν ωραίες συμβουλές. Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, αυτά. Θα πούμε κι άλλα. Δεν σταματάμε εδώ. Απλά έπρεπε λίγο έτσι να γεμίσει το βιντεάκι. Καθημερινότητα. Πάω να φέρω πατάτες απ' έξω, να καθαρίσω. Και θα τα πούμε και εδώ στο καθάρισμα τις πατάτες. Και επανήλθα εδώ πέρα. Λοιπόν, λέγαμε. Έχει μείνει περίπου ακόμα 21 λεπτά. Δεν μιλήσω πολύ. Εντάξει, τι ήδη 10 και 14 και εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, που λέτε. Θα σας δείξω και το φαγητάκι που θα... Εντάξει, για το φαγητά τώρα μια σαλάτα παντζάρι. Μάλλον το μαλλί θα το πάμε για το τρίτο βίντεο, να το δείτε, δεν θα προλάβω εδώ πέρα. Εντάξει, κοιτάξτε, πήγα λίτ, κοιτάξτε κάτι μικρές πατάτες εδώ. Αν έχουν το θεό τους, λοιπόν. Και έτσι που λέτε. Συγχωρούμε, αλλά άμα προβληθούμε, δεν ξέρω, λέμε το καλημέρα. Και το ξαναλέω, δεν το λέω γιατί έχει συμβεί κάτι σε μένα, έτσι. Κουβέντα να γίνεται. Συζητήσεις πολλές. Και όμορφες συζητήσεις με ωραίους ανθρώπους. Ωχ, Παναγία μου. Άστα να πάνε. Άστα και δεν γυρνάνε. Τι να πω, λοιπόν. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να σου πω και πόδι, δεν ξέρεις πόσο καιρό να βάλω ποδιά. Να κάνω. Θα τις πλύνουμε. Τις βάλουμε για βράσιμο. Εμένα είναι, έχει λίγες του φούρνου, όπως είπα. Θα τηγανίσω και λίγες για μένα. Να φάμε και σήμερα. Έλα, Τζέννη μου, τι είναι. Αυτό που ακούσε και τον ανθρώπο. Ο θόρυβος κουνήθηκε η Τζέννη το κρεβατάκι της. Τι αγοράσαμε κρεβατάκι, σας το είπα. Δεν θυμάμαι αν το έχω πει, ναι. Έχουμε πάρει τη μόκα. Πήραμε και τη Τζέννη. Αμέ, τι, όχι, παίζουμε. Αφήστε να πάνε. Τι πράγμα είναι αυτό. Κοίτα εδώ τώρα. Και τι μένει από αυτό. Αυτό δεν το ανάγκη να κόψει τη μέση, το πλένεις και το βάζεις κατευθείαν μέσα να βράσει. Τον αφήνω και πάει και διαλέγει πατάτες. Τι τον αφήνω. Δεν παίρνει τις μεγάλες, παίρνει τις μικρές. Λες... Αυτές είναι baby στην ουσία, σχεδόν. Καλά, αυτή τη λες baby. Αυτή εδώ τη γαϊδούρα δεν τη λες baby. Έλα, Τζέννη μου, έλα σου κάνω το λουράκι. Τι μένει. Έλα, Χριστέ. Δεν θα τον ξαναφήσω να διαλέξει πατάτες, θα πηγαίνω εγώ. Λίγο πιο μεγάλες, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν πάμε τε, αλλά λίγο. Και στο λίτ πω πω πράγματα και αυτά, γιατί τα Χριστουγεννιάτικα, τα γλυκά του πω πω, πέρσι είχα πάρει, είχα δοκιμάσει. Και κάποια μου αρέσανε γιατί είχε μέσα καρύδι, μέσα και σοκολάτα. Και... μπορώ να ξαναπάρω και φέτος. Να ενημερώσω από γλυκάκια μέσα στα vlog μας. Δεν θα φτιάξω ιδιαίτερα πολλά, μόνο λίγα μελομακάρονα έτσι για το καλό. Και κουραμπιέδες. Θα σας πω συνταγή, δεν θα κάτσω να δείξω διαδικασία. Δέτε έτοιμα στη βάση τους. Τη συνταγή, την περσινή. Την περσινή. Κάποια καινούρια. Να μου πια, για, οι κουραμπιέδες μου πετυχαίνουν και δεν μου πετυχαίνουν τα μπαλαμακάρονα. Τι στην αρχή κάνω λάθος, δεν ξέρω. Πρέπει να βρω το κόλπο. Δεν ξέρω τι είναι. Έτσι που λέτε. Πόσο. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω να καθαρίσω και τις υπόλοιπες πατατούλες. Και θα σας δείξω που τις έχω βάλει στο νερό να βράσουνε. Και τα λέμε την ώρα του σερβιρίσματος. Εντάξει, δεν είναι το τηγάνι που κάνω. Κάθε μέρα δεν έχω. Τώρα κλεισμένη σε ένα σπίτι, τώρα δεν πάω και πουθενά. Τόσο πάω στη μητέρα μου. Δεν πάω πουθενά. Τι να σας δείξω, πάλι το έξω.
Σε περίπτωση που βγούμε έξω, άμα βγούμε, κάτι θα σας δείξω. Αυτά, λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε πιο μετά. Λοιπόν, ξαναβράζω και άλλες πατάτες γιατί ο Παύλος είπε θέλει και άλλες. Και τώρα πάμε να δούμε εδώ παρέουλα. Φτιάχνω σαλάτες του Παύλου. Θα είναι με βραστές πατάτες μέσα. Κρεμμυδάκι, αγκουράκι, ντομάτα και ελιές. Τις πήραμε από το Lidl. Και με ένα παντζάρι, αγκούρι, α, και καλαμπόκι. Αυτά εγώ θέλω. Και θα διγανίσω και πατάτες. Πάμε να δείτε λίγο πώς φτιάχνω τις σαλάτες. Βασικά να τις φτιάξω και να τις δείτε. Να σας δείξω πώς πριν και τα υλικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αγκουράκι, μισό στον Παύλο, μισό σε μένα. Εδώ έχω το παντζάρι και το αγκούρι. Του βάλω δύο κρεμμύδια, ντοματούλες. Εδώ. Και αυτές εδώ πέρα τις ελίτσες, τις πράσινες. Αυτά λοιπόν ετοιμάζω και στο δείχνω έτοιμο. Λοιπόν, εδώ είναι μια σαλάτα του Παύλου, αλλά θα βάλω και άλλες πατατούλες για να χορτάσει. Και δεν είναι δικιά μου, είναι έτοιμη. Τώρα το μόνο που μένει είναι να τηγανίσω πατάτες που πήρα από το Lidl. Αυτά λοιπόν σας αφήνω να συνεχίσω εδώ πέρα και τα λέμε την ώρα που θα φάμε. Φιλάκια! Παιδάκι, έτοιμο το φαγητό μας. Είδε σαλάτα μέσα, έβαλα και πατάτες που περισσέψαμε. Δεν θέλει ένα Παύλο, παντζάρι, καλαμπόκι, ελιές. Να και του Παύλου, σωμάκι. Τηγάνιζε και πατάτες. Άρα σας αφήνουμε για να φάμε, γιατί πεινάμε. Και θα κάτσουμε να δούμε τι θα δούμε. Κάτσε να δούμε. I say it's το 5 που δεν το έχουμε δει ποτέ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Γεια σας, τα λέμε πιο μετά στο κλείσιμο. Χαίρετε! Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου vlog 6 μας. Ημέρα δεύτερη. Φάγαμε, έβαλα τα πιάτα στο πλυντήριο, δεν το έχω βάλει το πλυντήριο, το βάλω αύριο το πρωί. Έχω ανάψει τη σόμπα. Είχα και κάτι στο γραφείο μου γιατί έχω ησυχία, ηρεμία. Ήρθαν λίγο τα πιθερικά μου, πιάμε ένα καφέ, πάμε πέντε κουβέντες. Τηλεφωνηθήκανε με τους αγαπημένους μας θείους. Για να πάνε κάτω, μου είπε και εμένα πεθερά μου, αν θέλεις να έρθεις και λέω το φτιάχνω τα πράγματα. Δεν λέω μαζί με το γραφείο μου γιατί παιδιά το έχω τώρα με τις δουλειές και αυτά το έχω έτσι. Λέω συγγνώμη, λέω συγχωρέστε με, αλλά τώρα με τα μοντάζ και αυτά έχω να κάνω και fan mail. Δεν προλαβαίνω ούτε να χτίσω την πιτούλα μου. Ο Παύλος όμως έφυγε, πήγε, του λέω πήγαινε. Του λέω συγγνώμη, λέω δώσου φιλιά, χαιρετισμούς. Αν και μίλησα κανένας με τη θεία, μιλάμε και αυτά. Παιδιά, μια ψυχή να σας το πω έτσι. Άγγελος εξ ουρανού. Αυτό έχω να πω μόνο. Ένας άγγελος εξ ουρανού. Αχ, είδα τα φώτα μου. Άγγελος εξ ουρανού, πραγματικός. Πού είναι η Βέρα μου. Γιατί βγάζω και τη Βέρα. Γιατί είδατε που έπλανα ποτήρια και αυτά. Κοίταξε, δεν είναι αιώθω, αλλά... Φαίνεται. Τι έχει πάνω, είναι... Κάτι έχει χαραγμένο από αρχαία σύμβολα, τέλος πάνω. Εντάξει. Και που λέτε. Και λέω, φύγανε, έχω φτιάξει καφεδάκι, κάθομαι εγώ εδώ πέρα μόνη μου. Περίμενα να τελειώσει το μοντάζ μου αυτό το βίντεο που έχετε δει εσείς ήδη. Συγγνώμη την ώρα που θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αν την ώρα που έπλυνα τα ποτήρια είπα κάτι παραπάνω, αλλά ήταν η απορία μου και ήθελα και εσάς να σας ρωτήσω όποιος τηλεπαντάει, γιατί με ζήτησε που έκανα εγώ με τους δικούς μου ανθρώπους, ας πούμε με τη θεία μου, γιατί με τη θεία μου μίλησα πιο πολύ, ότι αυτό που είπαμε και εσείς το προηγούμενο μιλάμε με τη θεία, γιατί εντάξει. Και γι' αυτό λέω εγώ, το λέει και ο πάτερ μας, ότι πρέπει να συγχωρείς για να μπορείς να νηστεύσεις, γιατί μετά κοινωνήσεις. Και ένα άλλο που είδα σήμερα, ένα βιντεάκι είπε ένας πάτερ, δεν θυμάμαι ποιος, θα θυμάμαι, δεν θα σας πω ότι όταν πάνε κάποιοι να κοινωνήσουν, πρέπει να έχουν νηστέψει πρώτα και να έχουν εξομολογηθεί. Γιατί λέει η θεία κοινωνία στο στόμα του ανθρώπου που δεν έχει εξομολογηθεί και δεν έχει νηστέψει, είναι λέει εντελώς διαφορετική σε γεύση. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί όταν κοινωνούσα και νήστευα και έκανα εξομολόγηση, ψάχνω να βρω να εξομολογηθώ. Και να γίνει και πνευματικός μου, γιατί είχα κάποτε, αλλά κάτω στον Πειραιά τώρα πλέον πού να κατέβω να τον βρω. Ψάχνω εδώ να βρω, θα βρω κάποιον, να εξομολογηθώ για να νηστέψω κάποιες μέρες, για να μπορώ να και εγώ να... Στην ουσία νηστεύω. Εντάξει. Στην ουσία εντάξει, το γάλα πιο πολύ, εγώ θα φάω τυροκομικά και αυτά. Το κρέας δεν υπάρχει στο σπίτι τώρα όσο νηστεύει ο Παύλος και δεν με νοιάζει κιόλας και να μπει. Τι είναι ρε παιδιά, μια ιδέα είναι και θέλετε να σας πω και κάτι σε κάποιους και κάποιους που είναι το κρυζούν για το κρέας. Υπάρχει αντικαταστασία, το μανιτάρι. Δεν
να φανταστείτε τι υπέροχα, ας πούμε, μπιφτέκια μπορεί να φτιάξετε από μανιτάρια. Τι υπέροχες μακαρονάδες με σάλτσα με μανιτάρια. Κιμά από σόγια. Αν το κάνεις τρολό όπως είχα κάνει ελεφαντό χοιρινό, αν το κάνεις μπιφτέκια, αν το κάνεις μακαρόνια με κιμά, δεν έχει καμία διαφορά. Καλό είναι λίγο να αποβάλουμε και το κρέας από τη ζωή μας, τις τοξίνες και αυτά, και να ζήσουμε λίγο πιο υγιεινά. Καλό κάνει για μας, κακό δεν κάνει. Εγώ προσπαθώ τώρα να το πάω να το αποβάλουμε. Εντάξει, θα μου πει στις γιορτές τώρα, μας ούτε για ποια επίσκεψη, αν ταΐσεις σόγια και μανιτάρι. Εντάξει, όχι. Θα φτιάξω το κρέτικο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το φτιάξω. Αλλά εντάξει, εγώ τι λέω, εγώ λέω. Εγώ, σαν Μαρία. Άξιζα να σας πω για κάτι άλλο. Εντάξει, το ότι έχουμε έρθει στον δρόμο του Θεού, ερχόμαστε δηλαδή. Μα... Και αυτά δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε και μοντέρνα παιδιά. Εντάξει, έχω ένα σκλαρικά εκεί εδώ πέρα. Και λέω να ξανανοίξω τώρα το Σάββατο πρώτα Θεός και την τρύπα εδώ στη μύτη. Ξανανοίξω γιατί είχα. Να το έχω σετάκι. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι μόνο του. Ακόμα κάνω γύρω κομιδίλιο. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι μόνο του. Είπα να βάλω και να ξανανοίξω τώρα πάλι τις τρύπες. Εδώ έχω 3 και 3-6. Αλλά... Άστο, μην το πάρω. Ό,τι κάναμε στα 20 και στα 27. Άστο τώρα, εντάξει. Δεν είναι. Αλλά μια τρύπα στη μύτη, γιατί πολλές κοπέλες έχω δει στην ηλικία μου να έχουν και πιο μεγάλες από μένα. Αυτά. Να πεις τι θα κάνεις τώρα εδώ πέρα μονάχη. Τι θα κάνω εδώ. Είτε θα φτιάξω τα thumbnail που είναι πανεύκολο. Είναι στο νερό θα γίνουνε. Θα κάτσω να δω. Υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube. Λέγεται Τηλενουβέλες. Τηλενουβέλας. Και έχει μεξικάνικες. Έχει την Παολίνα. Την Παολίνα. Παιδιά βγήκε η Παολίνα. Η καινούρια. Επανέκδοση με άλλες το οποίο τώρα. Είδα λίγο δεν μ' άρεσε. Σαν τον Κάρλος Δανιέλ υπήρχε άλλο Κάρλος Δανιέλ σαν αυτόν. Όχι. Ή σαν την Γκαμπρίλα Σπάνικ. Μία ήταν. Τι λέμε τώρα, μου τους βάζουν όλους καινούριους. Έχει Μαριμάρ, έχει Μαρίζη Δονιάς, έχει Ροζαλίντα. Έχει... Α, κάτσε τώρα τσινό για να γεμίσει λίγο το βιντεάκι. Πολύ. Πάμε να το δούμε παρέα. Να σας πω τι έχει. Έχει Κορίνα η Αγριόγατα. Έχει Μαρία Αγγελέμου. Έχει Μονσεράτ που είναι αγαπημένη μου σειρά και θέλω να ξεκινήσω να τη δω γιατί μια εποχή με τον Παύλο είχαμε ξεκινήσει και τη βλέπαμε. Αλλά μετά το χάσαμε και τελικά έχει όλο το επεισόδιο και είπαμε με τον Παύλο κάποια στιγμή να ξεκινήσω να το βλέπουμε μαζί παρέα γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Γιατί παίζει ένας πολύ καλός ηθοποιός. Ο... Αχ, και αρέσει και του Παύλου αυτός. Αχ, το ξέχασα το όνομά του. Ναι, τέλος πάντων. Και είναι παντρεμένος με την πρωταγωνίστρια που κάνει τη Μονσερά. Ναι. Τι άλλο έχει. Έχει έρχεται. Αυτή είναι παιδιά, αν ξέρετε κάτι, αν ξέρετε, ψάχνω να βρω, αν είστε κάτι και ξέρετε ότι υπάρχει, το έχετε δει κάπου, ψάχνω να βρω τη λαφαία μας Μπέλα, η άσχημη που έγινε όμορφη, το Αργεντινέζικο. Που την εποχή που το έδειχνε τη Μαρία την άσχημη στο Μέγκα, στον Αλφα έδειχνε αυτή τη σειρά. Που είναι η ίδια ιστορία, μόνο που είναι ξένο. Το ψάχνω, έχω βρει μόνο αποσπάσματα και ψάχνω να τη βρω όλη σειρά. Εάν την έχετε δει κάπου και υπάρχει με. Υπότιτλους ή ακόμα και με μεταγλώτηση, σας παρακαλώ πολύ να μου το πείτε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, Τηλενουβέλας λέγεται, σας πω λοιπόν τι άλλο έχει μέσα. Μπορεί να πείτε από τις ταινίες, σας έτσι έχετε δει. Εγώ θα σας πω τι έχω δει εγώ, αν και το έχω κάνει και βιντεάκι στο παρελθόν. Αλλά δεν είναι αυτά, εντάξει, αυτά δεν ήταν για μένα. Εντάξει. Λοιπόν. Γιατί δεν έχει, πάμε playlist. Playlist, είπα εγώ, τη Μαρία Άγγελ, τη Μαριμάρ μου έγαλε. Δεν θέλω καλό μου να δω τώρα Μαριμάρ, θα δω μετά Μαριμάρ με την ησυχία μου. Τι σας είπα εγώ. Εσύ έχω φτιάξει και καφεδάκι. Δεύτερο της ημέρας, λοιπόν. Έχει Λαπατρώνα. Πω και θέλω να τη δω τη Λαπατρώνα. Λέγανε ότι είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχει Μαρία Αγγελέμου. Πεντάμορφη. Ένα βρείτε πεντάμορφη. Μαρία Μερσέντες πάλι με την Ιταλία το 1992. Πριν τη Μαριμάρ. Ο έρωτας της γάτας. Δεν το έχω δει. Θέλω να το δω. Λαντώνα λέει δύο. Δεν έχω δει τι να θα δω το δύο. Παολίνες Φυτέρης το καινούριο. Remake του 19. Λα Εστρέλας, τρία επεισόδια εδώ. Μονσεράτ, 441 επεισόδια.
Μαρίνα λέει τρικυμία. Δεν το ξέρω αυτό. Τρικυμία λέγεται επίση. Τα τρία πρόσωπα τη Άννα. Και αυτό ήταν, το έχω ακούσει ότι ήταν καλή σειρά. Το έχει σε Μακεδονία TV. Λαντόνα πάλι. Τερέζα, μια φιλόδοξη γυναίκα. Δεν σε συγχωρώ. Αλλά γι' αυτό πρέπει να είναι καλό. Λαπατρώνα. Σαν τα Ντιέμπλα. Αχ, παιδιά, το βλέπα αυτό. Σαν τα Ντιέμπλα, το βλέπα. Εγκρίξη ενό αγγελού. Ωραία σειρά. Εσμεράλντα. Μάστα Φρέσα, Μαριμάρ, Μαρία τη Γειτονιά, Ροζαλίντα, Μπαμπά με το Ζόρι, και αυτό πρέπει να είναι καλό. Πολύ να εκλεσίκη. Η Ρούμπι, μια διστακτή γυναίκα, και αυτό λένε ότι είναι καλό. Η Βασίλισσα τη Καρδιά, και αυτό το έχω ακούσει. Και η Λαντών ολόκληρο. Λοιπόν, δεν ξέρω. Θα τα πια. Ό,τι μου κάτσει στο μάτι, θα τελειώσω τη Μαριμάρ για να πιάσω Μονσεράτ. Αυτά. Λοιπόν, σα αφήνω. Ευχαριστώ για το βιντεάκι. Συγγνώμη, σα ζάλισα. Δεν είδατε κάτι, κλείσει μέσα σε ένα σπίτι. Άμα βγούμε, είπαμε έξω, θα δείτε και έξω. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Θα τα πούμε αύριο με το τρίτο βιντεάκι, το χριστουγεννιάτικο. Κάτσε λίγο εδώ να βάλουμε ένα μικρό, να μην έχει πνευματικά δικαιώματα. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Θα τα πούμε αύριο αυτό. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και ευχαριστώ για όλα. Για την υποστήριξη, την αγάπη σας, τα σχόλιά σας. Γεια σας, καλό βράδυ.